Μετά από εβδομάδε ανησυχία για το τι θα συνέβαινε εάν η Ρωσία συντρίψει την Ουκρανία, οι ηγέτε τη Δυτική Ευρώπη φαίνονται τώρα να ανησυχούν για το τι θα μπορούσε να συμβεί εάν η Ουκρανία κερδίσει πραγματικά τη σύγκρουση με τη Ρωσία. Η πρόσφατη επιτυχία τη Ουκρανία στην όθηση των ρωσικών στρατευμάτων στα κατεχόμενα οδήγησε του ηγέτε στη Γαλλία, τη Γερμανία και την Ιταλία στο συμπέρασμα ότι μια κάποτε ασύλληπτη νίκη τη Ουκρανία είναι τώρα μια πραγματική πιθανότητα. Αν και οι Ευρωπαίοι ηγέτε εκτιμούν δημόσια την αντίσταση τη Ουκρανίας και σε ορισμένε περιπτώσει έχουν εργαστεί σκληρά για να στηρίξουν τη χώρα στη σύγκρουση, φοβούνται επίση ότι αυτό που ο Γάλλο πρόεδρο Μακρόν αποκάλεσε ταπείνωση τη Ρωσία την περασμένη εβδομάδα θα μπορούσε να δημιουργήσει μια νέα σειρά προβλημάτων, αναφέρουν δυτικοί αξιωματούχοι. Μια σημαντική ανησυχία είναι ότι η μία νίκη τη Ουκρανία θα μπορούσε να αποσταθεροποιήσει τη Ρωσία, καθιστώντα την ακόμη πιο απρόβλεπτη, αφαιρώντα έτσι τι πιθανότητε εξομάλυνση των ενεργειακών δεσμών με τη Μοσχά. Αυτό είναι ο λόγο για τον οποίο ορισμένε πρωτεύουσε τη Δυτική Ευρώπη θα ήθελαν μια λύση στη σύγκρουση που θα έδινε στη Ρωσία και τον Πούτιν έναν έντιμο τρόπο να τερματίσουν τον πόλεμο, ακόμη και αν αυτό σημαίνει απώλεια του εδάφου τη Ουκρανία. Ο Μακρόν και ο Γερμανό καγκελάριο Όλαφ Σόλτ έχουν επανειλημμένα δηλώσει ότι θα εναπόκειται στην Ουκρανία να καθορίσει του όρου για τη διακοπή των εχθροπραξιών, αλλά τόνισαν ότι προτιμούν μια κατάπαυση του πυρό νωρίτερα παρά αργότερα. Δεν είμαστε σε πόλεμο με τη Ρωσία, είπε ο Μακρόν σε ομιλία του στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο την περασμένη εβδομάδα. Ο Σόλτ έκανε παρόμοιε δηλώσει την Παρασκευή κατά τη διάρκεια μια μακρά τηλεφωνική συνομιλία με τον Ρώσο Πρόεδρο Πούτιν. Οι άνθρωποι θέλουν να σκεφτούν την πιθανότητα κατάπαυση του πυρό και να ξεκινήσουν ξανά κάποιε αξιόπιστε διαπραγματεύσει. Αυτή είναι η κατάσταση τώρα. Νομίζω ότι πρέπει να σκεφτούμε βαθιά πώ να το λύσουμε, είπε ο Αν και τονίζουν την υποστήριξή του στην Ουκρανία, το γεγονό ότι οι ηγέτε των τριών μεγάλων χωρών τη Ευρωπαϊκή ΕΕ Ένωση έχουν υιοθετήσει σχεδόν πανομοιότυπε απόψει για τι ειρηνευτικέ διαπραγματεύσει υποδηλώνει ότι η Τριάδα προσπαθεί να ασκήσει πίεση στου Ουκρανού ηγέτε στι διαπραγματεύσει. Ουκρανία αξιωματούχοι λένε ότι η τυχόν παραχωρήση στη Μόσχα όσο αφορά το έδαφο συμπεριλαμβανωμένη τη Κρυμαία θα άνοιγε την πόρτα σε μελλοντικέ ρωσικέ εισβολέ στο έδαφο του. Η έκκληση των Ευρωπαίων ηγετών για συνομιλίε με τη Ρωσία έρχεται σε πλήρη αντίθεση με την πολιτική των ΙΠΑ. Ο Υπουργό Άμυνα Λόιντ Όστιν δήλωσε μετά από μια επίσκεψη στο Κίεβο στα τέλη Απριλίου ότι η Ουάσιγκτον πίστευε ότι η Ουκρανία θα μπορούσε να κερδίσει τον πόλεμο με τη Ρωσία. Απαντώντα σε ερώτηση σχετικά με το κάλεσμα του Ντράγκη για ειρηνευτικέ συνομιλίες, η Κάριν Ντόνφριντ, αναπληρώτρια υπουργός εξωτερικών για την Ευρώπη, είπε ότι ενώ οι ΗΠΑ πιστεύουν ότι η σύγκρουση θα επιληθεί τελικά μέσω διπλωματίας, προτεραιότητα τη κυβέρνηση παραμένει να βοηθήσει η Ουκρανία να υπερασπιστεί τον εαυτό της. Σήμερα εστιάζουμε στην ενίσχυση τη Ουκρανία όσο το δυνατόν περισσότερο στο πεδίο τη μάχη, έτσι ώστε όταν έρθει η ώρα η Ουκρανία να έχει όσο το δυνατόν περισσότερα περιουσιακά στοιχεία στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, είπε στου δημοσιογράφου την Παρασκευή. Ακόμα και έτσι, οι διαφορέ απόψεων μεταξύ των τριών μεγάλων χωρών τη Ευρώπη, των Ανατολικών Μιλών τη Ευρωπαϊκή Ένωση και των ΗΠΑ ΕΕ, είναι αξιοσημείωτε και δεν περιορίζονται στην πολιτική τάξη. Μια πρόσφατη έρευνα σε 27 δυτικέ χώρε διαπίστωσε ότι η υποστήριξη για συνεχιζόμενη διπλωματική δέσμευση με τη Ρωσία ήταν σημαντικά ισχυρότερη στην Ιταλία, τη Γερμανία και τη Γαλλία από ό,τι στη ΣΥΠΑ ή την Πολωνία. Η ίδια τάση ήταν εμφανή στο θέμα τη βοήθεια εξοπλισμού προ την Ουκρανία, με ασθενέστερη υποστήριξη στι μεγάλε δυτικοευρωπαϊκέ χώρε. Ο Τζουζέπε Κόντε, ο πρώην Πρωθυπουργό τη Ιταλία που ηγείται τώρα του πολιτικού κόμματο Κίνημα Πέντε Αστέρων, μέλο του ευρύτερου συνασπισμού του Ντράγκη, είπε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται μια αναλυόμενη στρατηγική. Ολόκληρη η Ευρωπαϊκή Ένωση μετά από αυτή την αρχική φάση, στην οποία βοηθήσαμε στρατιωτικά την Ουκρανία, θα πρέπει να επικεντρωθεί στι διαπραγματεύσει και να ασκήσει πίεση για μια πολιτική λύση, είπε στο πολιτικό. Ενώ είναι σημαντικό για την Ευρώπη να μην χαμηλώσει την επιφυλακή τη έναντι του Πούτιν, ο Κόντε είπε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν πρέπει να χάσει τα μάτια τη μια βασική πραγματικότητα. Η Ρωσία είναι εκεί και θα παραμείνει εκεί. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο μπορείτε να κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας καθώς η γνώμη σας είναι πολύ σημαντική για εμάς.